με μαξίδι. Γιατί έχω συγγενικό πρόσωπο και δεν μπορεί να κυκλοφορεί. Όσο και το μπάκι που είπε ο νεαρός, όντως δεν είναι ανήκου στα αρμόδια και τις τροχές, είναι του Δήμου. Και αντί ο Δήμος, Νίκος Σταυρέλη, εδώ που είμαστε μαζεμένοι, να πηγαίνει για να κόβει δεκάρικα στην παράνομη στάχτηση του υποτιθέμενου που μας πάρκει, του δρόμου, ας κόβει όχι μόνο 10 ευρώ, πολύ περισσότερα σε αυτούς που καταλαμβάνουν είτε ράμπες για αμαία, είτε πάρκινγκ, είτε οτιδήποτε, για να μάθουν να τους σέβονται. Ας κοπεί αυτό το υποτιθέμενο πάρκινγκ που έχει όλοι και να προσέχονται αυτά τα άτομα. Και όχι να υπάρχουν λακκούβες στους δρόμους, εκεί που είναι η είσοδος, η ράμπα για να ανέβει κάποιος με αμαξίδιο ή και ένας τυφλός, οτιδήποτε, γούβες μπροστά στις ράμπες. Και φρεάτια υπάρχουν. Φρεάτια. Αυτά να προσέξει ο Νίκος ο Σταυρέλης για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Γιατί εμείς, οι λίγο ευαίσθητοι άνθρωποι, τους βλέπουμε και πραγματικά λυπόμαστε. Θεωρούμε τους εαυτούς μας ζώα. Πάμε κοντά τους και τους βοηθάμε για να μπορέσουν να μετακινηθούν. Είναι καθαρά αρμοδιότητα του Δήμου. Δεν φταίει η τροχέα ή το λιμενικό που του είπε δεν είναι η αρμοδιότητά μου. Ο Δήμος, και όσο για τα μαγαζιά. Μπορώ να παρέμβω, κυρία. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Είπατε ότι δεν φταίει η τροχέα. Να καταθέσω κι εγώ ένα παράδειγμα. Δεν είναι στην αρμοδιότητά τη. Ανήκουν στο Δήμο. Είναι δημοτικά πάρκι. Το καταλάβατε. Γιατί το γνωρίζω, γιατί το έχω ψάξει. Και όσο για τα μαγαζιά, ναι. Δεν μπορεί να βγαίνει υπάλληλο του Δήμου στα μαγαζιά για να εισπράξει, ξέρω εγώ, για να κόψει πρόστιμο, πόσα τραπεζάκια έχει έξω, πόσα έτσι, και να μην κάνει έναν έλεγχο, γιατί αν υπάρχει ράμπα να μπει μέσα κάποιο, ή αν υπάρχει η ειδική τουαλέτα για μένα. Έθελω τυφλή ο Δήμος σε αυτά. Πρέπει να δώσετε με. Εκεί θα κόβονται πρόστιμα, όχι αν έχει ένα τραπεζάκι παραπάνω. Επιτρέψτε και εμένα, μια και είμαι και εγώ μητέρα ενός παιδιού με ειδικές ανάγκες και εκπροσωπώ τους γονείς, τα παιδιά μου, κινητικά προβλήματα. Ο Δήμος Κορινθίων μέχρι σήμερα, το 1989, που ασχολούμαι με τα άτομα με αναπηρία, όλοι γνωρίζετε ότι είμαι η πρώτη γονέα που έφτιαξα το Σύλλογο Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, που στεγάζεται σήμερα το Ευθύμιο Κέντρο. Από το 1989 μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει καταρχήν πρόσβαση από το ίδιο μας το σπίτι να βγούμε έξω. Δεύτερο, δεν υπάρχει, όπως είπαν οι προλαλήσαντες, ούτε σε υπηρεσίες, ούτε στους πεζόδρομους, όσον αφορά τις θέσεις αμαία στο λιμάνι. Δεν ανήκουν ούτε στο Δήμο Κορινθίων, ανήκουν στο λιμενικό ταμείο. Είτε λιμενική είτε τροχέα, εκεί δεν μπορούν να επέμβουν, σας είπα. Ναι, δεν μπορεί να επέμβει ούτε η τροχέα. Επειδή το έχουμε σαν σύλλογος. Εκεί ο Δήμος επέμβει. Ψάξει, ακριβώς. Ακριβά πρόστιμα σε αυτούς που καταπατούν τα δικαιώματα μιας αξιόλογης ομάδας, γιατί κάνουν αγώνα. Σαφώς. Αυτά είναι. Ευχαριστούμε πολύ.